Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και σήμερα στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι αυτή η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού κάθε ζήτημα ή θέμα ή κάθε ερώτηση ή κάθε άποψη την οποία μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε καθαρά στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε, άλλωστε αυτό θα ήταν απολύτως ανόητο, την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών. Αλλά ακόμη περισσότερο, ποτέ δεν ισχυριστήκαμε και δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε διδάσκαλοι των γραφών ή καθηγητές ή ακόμη και θεολόγοι. Υποστηρίζουμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού και μαζί με εσάς μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να μας φανερώσει με το γεγραμμένο, αψευδή και θεόπνευστο Λόγο Του σε κάθε θέμα το οποίο μας απασχολεί και ιδιαίτερο σε αυτή την εκπομπή σας απασχολεί. Σήμερα θα αρχίσουμε με μία ερώτηση του Βασίλη από τη Θεσσαλονίκη, μάλλον με τρεις ερωτήσεις. Γράφει, μας στέλνει ο αγαπητός Βασίλης, πώς μπορούν δύο αδελφοί χριστιανοί να είναι βέβαιοι ότι είναι από το Θεό ένας για τον άλλον ώστε να προχωρήσουν με ασφάλεια σε αμοιβαία υπόσχεση γάμου? Η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση. Αν δύο αδελφοί χριστιανοί είναι αρεβωνιασμένοι και έχουν βεβαίωση ο ένας για τον άλλον ότι η σχέση τους είναι από το Θεό και έχουν πάρει στερεά απόφαση να παντρευτούν, μπορούν να έχουν με βάση το Λόγο του Θεού προγαμιαίες σχέσεις? Τρίτη ερώτηση. Α Κορινθίους, κεφάλαιο Ζ, 7, εδάφιο 27. Πότε κάποιος είναι δεδεμένος με γυναίκα ή πότε κάποιος, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, είναι λελειμμένος από γυναίκα? Ναι, αγαπητέ Βασίλη, είναι σημαντικές αυτές οι ερωτήσεις τις οποίες μας θέτεις και θα προσπαθήσουμε τη χάρη του Χριστού μέσα από το Λόγο του Θεού να βρούμε τις απαντήσεις. Στην πρώτη ερώτησή σου, πώς μπορούν δύο αδελφοί χριστιανοί να είναι βέβαιοι ότι είναι από το Θεό ένας για τον άλλον ώστε να προχωρήσουν σε αμοιβαία υπόσχεση γάμου, μπορούμε να πούμε ότι η επιλογή του συζύγου ή της συζύγου είναι από τις πιο σοβαρές υποθέσεις και τα πιο σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους, τους νέους χριστιανούς, αλλά και εν γέννη όλους τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα δε τους χριστιανούς, γιατί με βάση το Λόγο του Θεού δεν επιτρέπεται το διαζύγιο. Δηλαδή δεν είναι όπως λέγανε παλιά οι άνθρωποι ότι, και λένε ακόμη οι άνθρωποι, ότι καλή είναι αυτή για πρώτη γυναίκα ή καλός είναι αυτός για πρώτος άντρας, βεβαίως αστειευόμενοι. Αλλά αυτό αποδεικνύει ότι ξέρουνε ότι αν κάτι δεν πάει καλά στο γάμο, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να χωρίσουν. Όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει ακριβώς τα αντίθετα, ότι ο γάμος είναι ισοβίως για τον άντρα και για τη γυναίκα. Μια φορά ο άντρας παντρεύεται και μια φορά μια γυναίκα έχει ο Θεός ετοιμασμένη για κάθε άντρα. Όπως και μια φορά η γυναίκα στη ζωή της παντρεύεται. Από τη στιγμή που αυτό είναι βέβαιο και το αποδεχόμαστε γιατί πιστέψαμε στον Χριστό και αποδεχθήκαμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, θα τολμούσα να πω σαν καταστατικό στη ζωή μας, ότι εμείς θα ζήσουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, τότε η απόφαση
του ανθρώπου, του νέου ή της νέας, για το ποιος είναι ο άντρας που ο Θεός του δίνει ή η γυναίκα που ο Θεός του δίνει, είναι πάρα πολύ σοβαρή. Γιατί θα είναι φοβερό μετά από κάποια χρόνια γάμου να πει ο άντρας χριστιανός, ο αδελφός ή η αδελφή, να πούνε «έκανα λάθος και δεν είναι αυτή η γυναίκα που μου χαρίζει ο Θεός και δεν ήταν αυτός ο άντρας από το Θεό για μένα». Φοβερό. Γι' αυτό είναι πολύ σοβαρή αυτή η ερώτηση που κάνεις, αγαπητέ Βασίλη, πώς θα είμαστε βέβαιοι. Η αλήθεια είναι ότι όλες μας τις αποφάσεις, σαν άνθρωποι φτιαγμένοι από το Θεό τριαδικοί, τις παίρνουμε με τρία βασικά κριτήρια. Πρώτον, με την επιθυμία της σαρκός, δηλαδή με το να πούμε «μ' αρέσει». «Μ' αρέσει». Δεύτερον, με την επιθυμία των οφθαλμών, δηλαδή με το να πούμε «θέλω». Και τρίτον, με τους υπολογισμούς μας. Λογαριάζουμε, μετράμε, υπολογίζουμε και αποφασίζουμε. Δηλαδή, με το τρίτο χαρακτηριστικό στοιχείο του τριαδικού ανθρώπου, που είναι το πνεύμα. Και το πνεύμα εκφράζεται με τη λογική, γι' αυτό και σκέφτεται, ενώ η καρδιά εκφράζεται με την καρδιά, με τις επιθυμίες, γι' αυτό θέλει. Το δε σώμα εκφράζεται με την αρέσκεια, με τις αισθήσεις, γι' αυτό αρέσει ή δεν αρέσει. Με αυτά λοιπόν τα τρία χαρακτηριστικά ο άνθρωπος επιλέγει και τη σύζυγό του ή τον σύζυγό του. Υπάρχουν δηλαδή για έναν άνθρωπο «μ' αρέσει», «θέλω» και «κρίνω». Πριν προχωρήσουμε, να φέρω ένα ωραίο παράδειγμα μέσα από τη γραφή για το πώς πρέπει να αποφασίζουμε, για να μην κάνουμε λάθος. Ο Ισάκ γέννησε δύο παιδιά, τον Ισάφ και τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ ήταν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, κυνηγός, εργατικός, επιδέξιος, ρωμαλαίος, δυνατός. Και από την άλλη μεριά ο Ιακώβ ήταν ένας νέος που ήταν μαζί με τη μητέρα του, μαγείρευε φακές, όπως λέει παρακάτω, και δεν ήταν άνθρωπος των ωραίων, των βουνών και των κοιλάδων, αλλά ήταν άνθρωπος του σπιτιού. Σκεφτείτε τώρα μία κοπέλα που πρέπει να είναι σε ώρα γάμου και προσεύχεται ο Θεός να την φωτίσει να παντρευτεί. Ποιον από τους δυο θα επιλέξει, τον Ισάφ ή τον Ιακώβ? Εάν επιλέξει με το τι της αρέσει, το τι θέλει και τι σκέφτεται και υπολογίζει, το βέβαιο είναι ότι θα εκλέξει τον Ισάφ. Για τον οποίο όμως ο Θεός τι είπε? «Τον Ισάφ εμίσησα, ενώ τον Ιακώβ αγάπησα». Και θα έχει κάνει ένα τρομακτικό λάθος. Μάλιστα, ο Θεός μας βεβαιώνει, για να λάβουμε υπόψη μας αυτές τις ουσιαστικές λεπτομέρειες, να λάβουμε υπόψη μας για να μην κάνουμε λάθος, ότι οι βουλές μου, οι επιθυσμίες μου δεν είναι βουλές σας. Και η οδή μου, η αποφάση σας, η σκέψη σας, η κρίση σας δεν είναι οδή μου. Αλλά όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές μου από τις βουλές σας και η οδή μου από τις οδείς σας. Άρα λοιπόν, εάν ο άνθρωπος κρίνει κατά το φαινόμενο και όχι όπως ο Θεός που δεν κρίνει κατά το φαινόμενο, αλλά κρίνει κατά την καρδία τους ανθρώπους και εκλέγει ή απορρίπτει. Αν ο άνθρωπος λοιπόν κρίνει κατά το φαινόμενο, τότε το βέβαιο είναι ότι θα κάνει λάθη μεγάλα. Γι' αυτό και ο Θεός λέει στον άνθρωπο «έλα προς εμένα, ζήτησέ μου και εγώ θα σου δώσω. Αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούεται και θέλει σας ανοιχθεί». Ο Χριστιανός λοιπόν έχει τώρα έναν άλλο τρόπο
για να αποφασίσει, ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα, το τόσο σοβαρό, που είναι για μια φορά στη ζωή του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου και για όλη του τη ζωή, και δεν έχει και πείρα. Να μπορέσει να κρίνει τώρα. Είναι μια φορά και τέλειωσε. Μπορούμε λοιπόν να πούμε, Θεέ μου, εσύ μόνο μπορείς να με βοηθήσεις, να μου φανερώσεις. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που πρέπει να κάνει ο κάθε χριστιανός, και βεβαίως το κάνει, είναι να προσευχηθεί ο Θεός να φέρει μπροστά του αυτόν τον νέο ή αυτή τη νέα που ο Θεός έχει προσδιορίσει για σύζυγο. Και το δεύτερο πράγμα είναι να εξητήσει από το Θεό όχι τι του αρέσει, αλλά τι αρέσει στο Θεό. Όχι το τι θέλει αυτός, αλλά το τι θέλει ο Θεός. Όχι το τι σκέπτεται και υπολογίζει, αλλά το τι υπολογίζει ο Θεός. Και να φεθεί από εκεί και πέρα στη χάρη του Θεού. Μπορεί να μου αρέσει αυτός ή αυτή, αλλά μένα θέλω, Κύριέ μου, να μου φανερώσεις αυτήν που αρέσει εσένα για μένα και, αυτή, και αυτόν που αρέσει σε σένα για μένα. Να μου φανερώσεις όχι αν και εγώ θέλω αυτόν ή αυτήν, να μου φανερώσεις εσύ ποιον θέλω, ποιον θέλεις για μένα. Και αν και υπολογίζω ότι με αυτή την κοπέλα που είναι μορφωμένη, πλούσια και η ζωή μου θα είναι πιο ευχάριστη, θα είναι πιο ευτυχισμένη, όχι, εσύ να μου πεις και να κρίνεις ποιος είναι ο κατάλληλος και η κατάλληλη που εσύ έχεις ετοιμάσει για μένα. Από εκεί και πέρα ο Θεός αρχίζει και εργάζεται. Και εργάζεται στις καρδιές των ανθρώπων. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό του γάμου είναι να φτιάξει τις καρδιές ο Θεός, ώστε να ενδιαφερθούν ο ένας για τον άλλον και αυτό το ενδιαφέρον να είναι αυξανόμενο. Θα μου πείτε, αυτό δεν μπορεί να γίνει και με τη δική μου αρέσκεια ή το δικό μου θέλω. Ναι, αλλά υπάρχει και συνέχεια. Άρα λοιπόν, όταν έχεις προσευχηθεί στο Θεό, έχεις ζητήσει από το Θεό, τότε την καρδιά σου την έχεις αφήσει στο Θεό, τότε ο Θεός αρχίζει και εργάζεται στο Θεό, στην καρδιά σου και στην καρδιά του άλλου. Με αποτέλεσμα αυτή η έλξης, η πρώτη, θα τολμούσα να πω, συζυγική αγάπη αρχίζει και εμφανίζεται και αυξάνει. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, κύριο χαρακτηριστικό, είναι ότι αυτή η αύξηση του ενδιαφέροντος και της αρχικής συζυγικής αγάπης οδηγεί και τους δύο πιο κοντά στον Χριστό. Πολύ σοβαρό σημείο αυτό. Βρήκα μια κοπέλα, λέει, βρίσκει ο νέος μια κοπέλα, η οποία όμως όταν από τη στιγμή που την πλησίασα αρχίζω και χάνω την πνευματική μου σχέση με τον Χριστό. Όλο κοιτάω προς τον κόσμο, όλο κοιτάω προς τα έξω. Με οδηγεί προς τα έξω. Μ' αρέσει τι θέλω, αλλά με οδηγεί προς τα έξω. Αυτό είναι σημείο να σταματήσεις. Πολύ βασικό σημείο. Αυτή η έλξη πρέπει να σε οδηγεί πιο κοντά στο Χριστό, πιο κοντά στο Λόγο του Θεού, πιο κοντά στην προσευχή, πιο κοντά στο Πνεύμα το Άγιο, πιο κοντά στην υπακοή του Λόγου του Θεού, πιο κοντά στο να φυλάτεις το Λόγο του Θεού και να μην αρνείσαι το όνομα του Χριστού, για να μπορέσει ο Θεός, επειδή έχεις μικρά δύναμη, να αφήσει σε σένα και να ανοίξει σε σένα πόρτα δική του, την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει, την πόρτα του σπιτιού σας. Αναγνωρίζοντας ότι έχεις μικρά δύναμη και δεν μπορείς να εκλέξεις, πολύ βασικό, και δίδοντας την ευκαιρία στο Θεό να εκλέξει, σε οδηγεί αυτή η σχέση, αυτή η έλξη πιο κοντά στο Χριστό, πιο κοντά στην εκτέλεση, στην εκπλήρωση του Λόγου του Θεού, να φυλάτεις το Λόγο του Θεού, και πιο κοντά στην ομολογία, να ομολογείς το όνομα του Χριστού, ώστε ο Θεός να ανοίξει μπροστά σας πια μια θύρα ευλογίας ανεωγμένη που κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι και οι δύο πλέον μαζί σκέφτεστε
τον εαυτό σας μέσα στην Εκκλησία και μέσα στο έργο του Θεού. Βλέπεις τον άντρα σου σαν δούλο Θεού, τον μέλλοντα άντρα σου. Και η γυναίκα και ο άντρας βλέπει τη μέλουσα γυναίκα του σαν δούλου Θεού. Πώς θα εργαστούμε και πώς θα συνεργαστούμε, γιατί όταν παντρευτούμε ο Θεός θα μας κάνει ένα. Δεν μπορεί λοιπόν εγώ να θέλω να εργάζομαι το έργο του Θεού και εσύ να θέλεις να κάθεσαι και να είναι αυτός ο γάμος από το Θεό. Άρα και οι δυο, με τη λογική και τη σκέψη ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα τους κάνει ένα, πρέπει να έχουν τις ίδιες αποφάσεις, τουλάχιστον ως προς το έργο του Θεού. Το επόμενο είναι η καλή μαρτυρία. Καλή μαρτυρία πρώτα των πιστών γονιών. Να χαίρεται ο πιστός πατέρας και μητέρα για το παιδί του που ο Θεός του χάρισε αυτή την κοπέλα και το ίδιο για την κόρη του που ο Θεός του χάρισε αυτό το νέο. Να χαίρονται και να συμμαρτυρούν οι γονείς, οι πιστοί. Γιατί οι άπιστοι, δηλαδή οι άνθρωποι που δεν είναι αναγεννημένοι, δεν έχουν το λόγο του Θεού, δεν έχουν και εν γέννη καλή κρίση. Μπορεί να θέλουν πρίκες, μπορεί να θέλουν ομορφιές, μπορεί να θέλουν χαρακτηριστικά κοσμικά για την ύφη τους ή για τον γαμπρό τους. Να έχουν μεγάλες επιδιώξεις. Αλλά η μαρτυρία αυτή να επεκτείνεται και ανάμεσα στην κοινωνία των αδελφών, μέσα στην κοινότητα των αδελφών, στην Εκκλησία του Χριστού που ζουν, ότι αυτός ο γάμος είναι από το Θεό και θα είναι ευτυχισμένος και ευλογημένος. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που κάποιοι νέοι μπορούν να είναι βέβαιοι μέσα από το θέλημα του Θεού, επειδή έχουν προσευχηθεί ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Όμως, επειδή σε λίγο θα παντρευτούν και θα γίνουν ένα, πρέπει τώρα σε αυτό το χρονικό διάστημα να γίνουν καλοί αδελφοί, καλοί χριστιανοί, να γίνουν καλοί φίλοι, να ανοίξουν τις καρδιές τους, να εξομολογηθούν, να μιλήσουν. Και αυτά τα δύο θα τους οδηγήσουν, δηλαδή καλοί αδελφοί και καλοί φίλοι, να πάρουν και σωστές αποφάσεις και να κάνουν και καλά σχέδια για το μέλλον τους. Και τότε θα είναι έτοιμοι, αφού έχουν δώσει αμοιβαία υπόσχεση γάμου, έχουν ερευνιαστεί, να προετοιμάζονται για την τελετή του γάμου, που είναι ένα μυστήριο, ένα μέγα μυστήριο, όπου δύο άνθρωποι εν γέννη ξένοι, πολλές φορές και άγνωστοι καταρχάς, γνωρίζονται και μάλιστα τόσο καλά και τόσο πολύ, που όταν παντρεύονται γίνονται ένα. Μέσα από το Λόγο του Θεού λοιπόν, αγαπητέ Βασίλη, αυτά μπορούμε να βρούμε σαν χαρακτηριστικά που μπορούν να βεβαιώσουν δύο ανθρώπους ότι η σχέση τους είναι από το Θεό. Η δεύτερη ερώτηση είναι, εάν δύο αδελφοί χριστιανοί είναι αρεβωνιασμένοι και έχουν βεβαίωση από το Θεό ότι είναι ο ένας για τον άλλον και έχουν πάρει και στερεή απόφαση να παντρευτούν, μπορούν να έχουν προγαμιαίες σχέσεις? Εδώ θα το βρούμε μέσα από το Λόγο του Θεού στο 7ο κεφάλαιο και στο 36 εδάφιο, διαβάζω. Αλλά εάν κάποιος νομίζει ότι ασχημονεί προς την παρθένο αυτού, εάν παρήλθεν η ακμή αυτής και πρέπει να γίνει ούτως, ας κάνει ό,τι θέλει, δεν αμαρτάνει, ας υπαδρεύονται. Ωστις όμως, στέκει στερεώσεν την καρδία, μη έχουν ανάγκη, έχει όμως εξουσία περί του ιδίου αυτού θελήματος και αποφάσισε τούτο εν την καρδία αυτού να φυλάτει την εαυτού παρθένων πράτη καλός, ώστε και ώστις υπανδρεύει πράτη καλός, αλλά ομοί υπανδρεύουν πράτη καλύτερα. Σε αυτό λοιπόν το οποίο ονομάζουμε εμείς σήμερα προγαμιαίες σχέσεις, δηλαδή το να έχουν συζυγικές σχέσεις δύο νέοι πριν τελεστεί ο γάμος τους, ο Απόστολος Παύλος το ονομάζει ασχημοσύνη, εάν ασχημονεί, εάν νομίζει ότι θα ασχημονήσει γιατί είναι υπέρακμος. Άρα λοιπόν, καταρχάς, την οποιαδήποτε σκέψη για προγαμιαίες σχέσεις, ο Απόστολος Παύλος την αποκαλεί ασχημοσύνη. Στη συνέχεια όμως,
Αν εκτελεστεί, τούτο είναι πορνεία. Ασχημοσύνη είναι οι σκέψεις και η απόφαση και η εκτέλεση είναι πορνεία. Όμως δεν είναι πορνεία όπως μέσα στον κόσμο συμβαίνει, ένας πηγαίνει με κάποια γυναίκα ή κάποια γυναίκα με κάποιον άντρα, που εδώ είναι μια αμαρτία πολύ σοβαρή, η οποία χρειάζεται επέμβαση, μετάνοια επέμβαση από το Θεό, αφού μετανοήσει ο άνθρωπος, εξομολογηθεί την αμαρτία του και παραιτηθεί από την αμαρτία αυτή. Ο εξομολογούμενος και παραιτών θέλει ελεηθεί. Εδώ είναι ασχημοσύνη, είναι αμαρτία, αλλά η διόρθωση της αμαρτίας δεν είναι η εξομολόγηση και η παρέτηση, αλλά είναι ο γάμος. Η επίσπευση του γάμου. Η πορνεία λοιπόν είναι δεδομένη. Σε κάθε περίσταση, όταν είναι εκτός του Λόγου του Θεού ή οποιασδήποτε σαρκικές σχέσεις δύο ανθρώπων, και εννοώ άντρος και γυναικός. Όμως η πορνεία στον κόσμο, όταν δεν υπάρχει απόφαση γάμου, διορθώνεται με την εξομολόγηση και την παρέτηση. Εξομολογούμε, παρετούμε, ελεούμε από το Θεό. Σε αυτή την περίπτωση των αρβωνιασμένων είναι ασχημοσύνη, αλλά η διόρθωση δεν είναι εξομολογούμε και χωρίζω, αλλά είναι εξομολογούμε, μετανό και παντρεύομαι άμεσα. Τότε δεν αμαρτάνουν, λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει ο Λόγος του Θεού. Σε καμία λοιπόν περίπτωση οι προγαμιαίες σχέσεις δεν είναι βάρεστες στον Θεό. Σε καμία περίπτωση η πορνεία, που είναι οι μη νόμιμες σύμφωνα με το Λόγο του Θεού σαρκικές σχέσεις, δεν είναι βάρεστες στον Θεό. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις, των αρευωνιασμένων και των άλλων, είναι ο τρόπος της διόρθωσης. Στον κόσμο η διόρθωση γίνεται εξομολόγησης και παρέτησης, χωρισμός και τελειώσαμε. Στους αρευωνιασμένους μέσα στην Εκκλησία η διόρθωση είναι εξομολογούμεθα, μετανοούμε και παντρευόμαστε γρήγορα, γιατί δεν αμαρτάνουμε. Δεν θέλουμε να αμαρτάνουμε. Εάν όμως κάποιος είναι στερεός αρευωνιασμένος και διατηρεί τον αγιασμό του, περιμένοντας την ευλογημένη στιγμή που ο Θεός θα τους παντρέψει και θα τους κάνει ένα, αυτό είναι το τέλειον, το άγιον και το ευάρεστον εις το Θεόν. Και εκεί πρέπει να είναι και η προτροπή μας και η συμβουλή μας και οι αποφάσεις μας, αγαπητέ Βασίλη. Στην τρίτη ερώτησή σου, Α Κορινθίους Ζήτα 27. Α Κορινθίους Ζήτα 27. Διαβάζω. Είσαι δεδεμένος με γυναίκα, μη ζητή λύση. Είσαι λελειμμένος από γυναικός, μη ζητή γυναίκα. Λην και αν νυμφευθείς, δεν ημάρτησες. Και αν η παρθένος νυμφευθεί, δεν ημάρτησε. Είναι συνέχεια αυτών των οποίων είπαμε στην πρώτη, στη δεύτερη ερώτησή σου, περί προγαμιαίων σχέσεων. Εάν η παρθένος νυμφευθεί, δεν έχει καμία αμαρτία. Και αν ο παρθένος νυφευθεί, ο γάμος δεν είναι αμαρτία, ευλογία είναι. Και μάλιστα είναι θέλημα Θεού και δόξα Θεού. Δεν έχει καμία σχέση με πορνείες ή μοιχείες ή ακαθαρσίες. Αλλά ας έλθουμε τώρα στο ερώτημά σου. Είσαι δεδεμένος με γυναίκα, μη ζητή λύση. Είσαι λελειμμένος από γυναικός, μη ζητή γυναίκα. Μιλάει λοιπόν για δύο καταστάσεις όπου ένας άνθρωπος μπορεί να είναι δεδεμένος, είτε άντρας ή γυναίκα, δεδεμένος με κάποιον ή να είναι λελειμμένος. Η απάντηση είναι πάλι από το Λόγο του Θεού στο 39 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο. Η γυναίκα είναι δεδεμένη δια του νόμου του Θεού εφόσον καιρό ζει ο ανήραυτής. Εάν δε ο ανήραυτής αποθάνει, είναι ελευθέρα να υπαντρευτεί με ό,τι να θέλει, μόνον τούτο να γίνεται εν Κυρίω. Αλλού λέει στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, και να το διαβάσουμε
είναι στο κεφάλαιο Ζήτα πάλι, 7ο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Διαβάζω. Ή αγνοείτε, αδελφοί, ότι ο νόμος έχει κυριότητα επί του ανθρώπου εφόσον και χρόνων ζει. Διότι η πανδρος γηνή είναι δεδεμένη δια του νόμου με τον άνδρα ζώντα. Εάν δα αποθάνει ο ανήρ, απαλλάτεται από τον νόμο του ανδρός. Άρα λοιπόν, εάν ζώντος του ανδρός συζευθεί με άλλον άνδρα, θελείστε μιχαλής. Εάν όμως αποθάνει ο ανήρ, είναι ελευθέρα από τον νόμο, ώστε να μην είναι μιχαλής εάν συζευθεί με άλλον άνδρα. Άρα είναι σαφές μέσα από το Λόγο του Θεού και αλλού θα μπορούσαμε να στραφούμε, αλλά ας μείνουμε σε αυτά. Είναι σαφές μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο άντρας και η γυναίκα είναι δεδεμένοι εφόσον είναι παντρεμένοι και διαζύγιο. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και από το Λόγο του Θεού δεν προβλέπεται. Δεν προβλέπεται δηλαδή δια πάσαν αιτίαν ο άντρας να χωριστεί ή να χωρίσει τη γυναίκα του. Και η γυναίκα για πάσαν αιτίαν να χωριστεί ή να χωρίσει τον άντρα της. Παρεκτός, και αυτό ας το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού πάλι, παρεκτός διαλόγους πορνείας. Λέει λοιπόν, να το διαβάσουμε από μέσα αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Διατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε, ρωτάνε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον Χριστό, να δώσει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί ο άνδρας από τη γυναίκα του? Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, διότι ο Μωυσής δια της σκληροκαρδίας σας συνεχώρησε εις εσάς να χωρίζεστε τας γυναίκας σας, απ' αρχής όμως δεν έγινε τούτο. Σας λέγω δε ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός διαπορνίαν και νυμφευθεί άλλην, γίνεται μιχός. Και ως της νυμφεύεται γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μιχός. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση, στην προηγούμενη ερώτηση θέλω να επανέλθω, ρωτάνε οι Φαρισαίοι, συγχωρείται εις τον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν? Και απάντησε ο Κύριος, δεν αναγνώσετε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θήλη έπλασεν αυτούς και είπεν ένεκα τούτου θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουσι είστε οι δύο η σάρκα μίαν, ώστε δεν είναι πλέον δύο αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν δικαιολογεί, δεν επιτρέπει η Καινή Διαθήκη το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού διαζύγιο και χωρισμό εκτός από το λόγο της πορνείας, όπου εκεί εφόσον κάποιος πορνεύσει ο άλλος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση ακόμη να χωριστεί από τον πόρνο άντρα ή από την πόρνη γυναίκα, καθώς είναι και γραμμένο, λέω και περί υποχρεώσεως. Διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, από το 4ο κεφάλαιο και το 3 εδάφιο. Δέλτα 3. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχεστε από τις πορνείας, να εξεύρει έκαστος ημών να κρατεί το εαυτού σκεύος εν αγιασμό και τιμή. Ουχή εις πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντα το Θεό, και να μην υπερβαίνει της και αδική τον αδελφού αυτού εις το πράγμα τούτο, διότι ο Θεός δεν εκάλεσεν ημάς εις ακαθαρσίαν αλλά προς αγιασμόν. Όθεν ο αθετών ταύτα δεν αθετεί άνθρωπο αλλά το Θεό, ως της έδωκε το πνεύμα αυτού το Άγιον. Άρα λοιπόν, το κύριο χαρακτηριστικό που ο Θεός θέλει για τον άνθρωπο είναι ο αγιασμός και η καθαρότητα και η αποφυγή να απέχεστε από πάσης πορνείας. Γιατί εάν ο άνθρωπος συνευρίσκεται με πόρνη ή η κοπέλα με πόρνο, η γυναίκα με πόρνο, τότε γίνονται ένα σώμα. Γι' αυτό όχι μόνο
έχει δικαίωμα να χωριστεί από τον πόρνο ή την πόρνη ο νέος ή η νέα, ο σύζυγος ή η σύζυγος, αλλά και απαιτείται να μην έχει συζυγικές σχέσεις με τον πόρνο ή την πόρνη για να μην γίνονται ένα σώμα και γίνονται συμμέτοχοι αλλοτριών αμαρτημάτων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Ναι, βεβαίως χωρίζει και είναι υποχρεωμένος να χωρίσει, αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, «Εις δε τους νενυφευμένους», διαβάζω από το 7ο κεφάλαιο και 10 εδάφιο, «Εις δε τους νενυφευμένους, παραγγέλω όχι εγώ αλλά ο Κύριος, να μην χωριστεί η γυνή από το ανδρός αυτού, αλλά αν και χωριστεί, ας μένει άγαμος ή ασυνδιαλλαγή με τον άντρα, και ο ανήρ ας μην αφήνει την εαυτού γυναίκα». Και ο μόνος τρόπος που, μπορεί, και που επιτρέπει ο Λόγος του Θεού να χωριστούν άντρας και γυναίκα είναι η πορνεία, αλλά αν χωριστούν λόγω πορνείας θα πρέπει να μένουν άγαμοι. Δηλαδή δεν πρέπει ο παντρεμένος, έστω και αν πόρνευσε η γυναίκα του, να ξαναπαντρευτεί, και η παντρεμένη, έστω και αν πόρνευσε ο άντρας της, να ξαναπαντρευτεί. Αλλά να περιμένουν άγαμοι και να περιμένουν το Θεό, γιατί όποιος παντρεύεται νενυμφευμένη ή νενυμφευμένος παντρεύεται ξανά, ενώπιον του Θεού θεωρείται μοιχός και η μοιχή βασιλεία των ουρανών δεν μπορούν να έχουν. Τα πράγματα λοιπόν, όπως είπαμε από την αρχή, αγαπητέ Βασίλη, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι μια απόφαση ζωής που έχει συνέπειες. Γι' αυτό και πρέπει να είναι ο άνθρωπος πολύ προσεκτικός, ώστε να ζητάει από το Θεό φανέρωση, αποκάλυψη και να τον οδηγήσει τον κάθε νέο στη σωστή κοπέλα που ο Θεός έχει προσδιορίσει για αυτόν και στην κάθε κοπέλα στο σωστό νέο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για αυτήν, και να μην επηρεάζεται από την αρέσκειά της, από τι αρέσει ή από την επιθυμία, τι θέλει, ή από την σκέψη και την κρίση τι νομίζει σωστό. Εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε. Θα είμαστε με τη χάρη του Χριστού μαζί στην επόμενη εκπομπή μας, απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Μέχρι τότε, σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου ο Θεός να σας ευλογεί με κάθε ευλογία πνευματική στα υπουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κύριου ημών. Αμήν.